Τι έγινε χθε. Τι έγινε, Εντάξει, τα πέντε χρόνια. Πήγατε να κάνετε γιορτή και τελικά κάνατε ένα πλουσιολόγιο. Είμαστε στα 50 χρόνια, 50 χρόνια τη παράταξη. Μια παράταξη, η οποία εμεί το λέμε και το τεκμηριώνουμε, ότι και είναι το σύνθημα ουσιαστικά στη σωστή πλευρά τη ιστορία, με δύο μεγάλε αρχικέ παρακαταθήκε, το Σύνταγμα και την είσοδο τη χώρα του. Τι είδου παράταξη, λαϊκή παράταξη, λαϊκή δεξιά, ή. Ε, ένα πράγμα διαφορετικό το οποίο μένφονται τον κύριο Μητσοτάκη εν τέλει, αν καταλαβαίνω σωστά, ο κύριο Καραμάλη και ο κύριο Σαμαρά. Προσέχτε, η παράταξη και χθε είχε ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί μπήκανε και αποσπάσματα από την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμάλη, όπου ήταν μια παράταξη που ειδικά το 1974, να θυμηθούμε οι συνθήκε τη επιστροφή του Αθηνόταν όπω απευθύνεται και τώρα, σε ένα πλαίσιο συνολικά σε όλου του Έλληνε. Προφανώ έχουν διαμορφωθεί τα πλαίσια τη κεντροδεξιά και τη κεντροαριστερά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πάντοτε και αυτό το είχε ένα πλεονέκτημα και το έδειξε και το τελευταίο διάστημα. Και σα το λέω εγώ που, ένας, που προσδιορίζω όμω δεξιό πολιτικό, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ικανότητα να απευθύνεται και σε χώρου ευρύτερα. ευρύτερα. Πώς, εγώ πώ θα θεωρούσα κεντρό. Κεντρό είναι λίγο... <laughs> λίγο, δύσκολο. ίσως σω. να να πείτε. Καλό λοιπόν, λοιπόν, θα, θα, το κρατήσω <laughs> να το έχω. θα κρατήσω την κασέτα να λέω ορίστε, υπάρχει και κάποιο που με θεωρεί και τρώω. Λοιπόν. Αλλά λέω ότι η Νέα Δημοκρατία και <laughs> στι μεγάλε τη νίκε κατάφερνε όταν μπορούσε να διευρύνει τον ορίζοντά τη, κρατώντα πάντοτε. Άρα, το αξιακό τη ε, και ε, ιδεολογικό τη επίπεδο. Ε, Κύριε σαν... Πλεύρη, όμω φαίνεται ότι έχουν άλλη αντίληψη. Σας και άλλη άποψη. Τώρα, ο ο Σαμαρά τον Άκουστε. κύριο. Ειδικά αν είναι συνονοημένοι, υπάρχει πολιτικό θέμα. Άκουστε. Πρώτα απ' Και χθε και ο Πρωθυπουργό είπε ότι τιμάμε όλου του Προέδρου. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει πλέον... κάτι άλλο όμω. Προφανώ οι συγκεκριμένοι κλήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Του δύο... πήρε τηλέφωνο. Προσέχτε, είναι δύο Πρόεδροι που προσέφεραν τα μέγιστα στην παράταξη, και ο Κώστα Καραμαλή και ο Αντώνη Σαμαρά, σε δύσκολε περιόδου. Ε, και πιστεύω ότι οι ίδιοι κάνουν την επιλογή που θέλουν, αλλά για εμά το θέμα τελειώνει εκεί πέρα. Έχουμε μια ναι, βασική αρχή. Τους, όμως, έχουμε πέρα. μια βασική ναι. αρχή. Αν... Ούτε ερμηνεύουμε. Ούτε κρίνουμε ε, πρώην πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ε, σε κακή της περίοδο, δημοσκοπική αναφέρομαι, ή ε, εκλογική σε ευρωεκλογέ που δεν είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε, παραμένει αυτή τη στιγμή η βασική σταθερά ναι. του πολιτικού συστήματο. Γίνονται οι διεργασίε προφανώ. Θεωρείτε με... ότι δεν έχετε πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή. Γίνονται οι διεργασίε προφανώ με συντεταγμένο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ, με λίγο πιο. Ανάρχο ή πολύ περισσότερο ανάρχο τρόπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κεντροαριστερά θα κάνει τι διεργασίε τη, θα έχει τα αποτέλεσματά τη. Εμεί η δουλειά μα είναι να παίρνουμε τα μηνύματα. Να παίρνουμε τα μηνύματα από τη βάση μα με ένα ξεκάθαρο τρόπο, να ακούμε και τη βάση μα όταν παραπονιέται είτε για θέματα καθημερινότητα είτε και για θέματα. Μα αντίπαλό ε, σα τώρα αξιακού... είναι ο εαυτό σα, η πολιτική σα. Ε, ε, Προσέξτε, δεν υπάρχει αντίπαλό. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο αντίπαλό ο εαυτό του. Όχι, αλλά υπάρχουν και εσωτερικές. Οι κυβερνήσει κρίνονται από το έργο του κατά βάση. Άκου ποιο είναι το λάθο. Το λάθο είναι να ναι, ετεροπροσδιορίζεσαι να λε η αντιπολίτευση είναι ακόμα μακριά, Θάνω. είμαστε χαρούμενοι. Θάνω. Όχι. Άστε Η τώρα, πολύ θα... θεωρία είναι αυτά ναι. τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Χαραμαλίνης και ο είναι εννοημένοι. Έχουν μια νέα, νέα πολιτική στάση εναντίον του Μητσοτάκη απέναντι στο Μητσοτάκη, θα του βάζουν 10, 8, 15, 12, 14 Δε... να του κάνουν ερωτήσει. Υπάρχει πολιτικό όχι, δέμα Α, εκεί α πέρα. Μισό, μισό, λεπτό. Μισό λεπτό. Να, να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι οι πρώην πρωθυπουργοί θέλουν το κακό τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αλλά για αυτό που λέει για, τους, για του yeah. βουλευτέ, μην, <laughs> <laughs> <πάμε, laughs> μην πάμε σε ένα άλλο άκρο. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν μπορούμε τον κάθε βουλευτή που θα κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση και θα κάνει μια ερώτηση, ερώτηση που έχουμε κάνει όλοι, ή 10 βουλευτέ ή 8 βουλευτέ, να του βάζουμε σε μια κατηγορία ότι η κριτική που κάνουν είναι σκοπιμότητα. Γιατί, με συγχωρείτε, οι βουλευτέ, οι κυβερνητικοί, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, Συμφωνούμε, όταν η κυβέρνηση. Σύμφω. Δεν Αλλά είναι να πηγαίνουν στη λέει, Βουλή να πιά, χειροκροτάνε και να φεύγουν. Είναι ένα σπιτιού μέσα. Ω εδώ. Απαντάνε. Οι λόγοι που μπορεί ένα βουλευτή να διαμαρτυρηθεί μπορεί να είναι ένα λόγο ότι υπάρχει ένα αίρισμα, ενοχλείται από ένα θέμα το οποίο υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει προσωπική okay. πικρία, μπορεί να υπάρχουν <laughs> πολλά. Αλλά μην μπούμε και στην ε, λογική ότι όποιο βουλευτή κάνει μια ερώτηση κάνει ή μια απαντή. κριτική, Είχε. το κάνει επειδή κριτικά. τι γίνεται, εσεί έχετε κεντρική επιτροπή. Εκεί τα μάγκα να είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι. Τη... Ξέρετε, τι γίνει. Ενώ έχει φωλώσει εντελώ το πολιτικό σύστημα. έχει φολώσει, δηλαδή, δεν βλέπεις ξεκάθαρα το πολιτικό στίγμα κάθε κόμματος. Εμείς περί άλλα ενώ ότι περνάμε κρίση. Και την μεγαλύτερη κρίση, την, τη την περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι λέτε ότι θα διαλυθεί, θα αποσαρθρωθεί, ε, γνωρίζω, καταλαβαίνω, το νιώθω, ότι θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Πάντοτε, Νοήτε, πάντοτε με τον, τον Κασελάκη Η δημοσκοπικά βλέπω ότι υπερτερεί κατά, το, κατά μεγάλο ποσοστό από άλλους, αλλά η σύγκρουση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Μακάρι να βγούμε το όχι το λαμπωμένοι όπω φαίνεται. Το βλέπετε ότι είναι ότι, ε, 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 δηλαδή είναι ας πούμε σύγκρουση που έχει βαρύνει πολύ. Δεν έχει πεισογύρει. Έχει βαρύνει πολύ. Υπάρχει από τη μια μεριά, μια ομάδα η οποία ουσιαστικά ήταν όλα τα χρόνια από τι ιδρύσει του, του ΣΥΡΙΖΑ, όπω είναι σήμερα, 87, μέχρι και τώρα 100, που και χάσανε και θέσεις, πάλι. που εν πάση περιπτώσει με την είσοδο του Κασελάκη στο πολιτικό προσκήνιο έχασαν τα όπια οφείτσια, αυτοί ενώθηκαν χωρίς να έχουν ίδιο πολιτικό background ετερόπιση, ναι. και έχουν ω ουσία που του συγκολεί έχουν το αντικασελικό μέτωπο. Αυτό γεννάει όλα αυτά τα φαινόμενα που δίνουν την εικόνα ότι θα διαλυθεί. Να σα πω μια εικόνα. Δεν έχει δώσει που ίσως, όμως, όμω, ε, α το πούμε, ο κύριο Κασελάκη ε, αφορμές, με την πολιτική διεζε, του αφορμή έχουν, για έχουν να δημιουργηθεί αυτή η ένταση. Και λάθη. Και Παραδείγματο χάρη, θεωρώ ότι αθρίστηκαν δύο πράγματα στο πρόσωπο του, του Κασελάκη. Πρώτον, ότι έδωσε στην αρχή μια πολύ light εικόνα. Το προσωπικό του image και από την άλλη ο πόλεμο. Αυτά τα δύο αθροίστηκαν και έτσι δημιούργησαν μια εκρηκτική κατάσταση που ήταν πρόσφορο έδαφο για να φανεί με, με, ξεκάθαρο τρόπο αυτή η αντίθεση. Ωραία, Άσως τώρα κοκράτη... θα είναι υποψήφιο. Ορίστε. Θα είναι υποψήφιο. Βέβαια, θα είναι υποψήφιο αν τον αφήσουν να είναι υποψήφιο. Καλά, αν τον αφήσουν. Αν, Καλά, αν, τον, αφήσω, αν τον αφήσουν γιατί αν φοβάστε, το, αν... φοβάστε αν... ότι θα το, θα το, Δεν μπορεί κανεί να το απογορεύσει. Εκτό αν δεν τηρεί τι το πότε Και μόνο το γεγονό ότι η Κεντρική Επιτροπή τον εκπαραθύρωσε με βίο τρόπο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν βγει τα μαχαίρια, και θα το πω ξεκάθαρα. Εγώ, σαν νομικό, δεν μπορούσα να, να μείνω σιωπηλό και με άρθρα μου, με δηλώσει κτλ. Έβλεπα μια κατάφορη αντικαταστατική ενέργεια. Κατάφορη. Δηλαδή, ένα όργανο εκπαραθυρώνει τον ηγέτη του χωρί να αναγνωρίζει το πιο βασικό. Αλλά ότι, αλλά δεν είναι ότι, είναι, όμως, ότι είναι, ότι είναι κατώτερο όργανο και τον τελευταίο λόγο το τον, τον έχει Το πρόβλημα δεν είναι νομικό όμω. Καταστατικό είπα έτσι. Είναι, ναι. Ναι. Πολιτικό. Είναι. πολιτικό ε, είναι. πολιτικό. Βεβαίω είναι πολιτικό. ε, λοιπόν, τώρα εσύ, έχετε το φόβο ότι θα, του, θα, θα, θα βρουν έναν τρόπο να του πούνε δεν θα σε κάνει, δεν, δεν, σου επιτρέπουν να, να σε κάνει. Εντύπωση το εξή. Βγήκε ο Γιώργο yeah. Τσίπρα προχτέ σε μια yeah. συνέντευξη yeah. και, είμα... και είπε κάτι τέτοιο. Να παρεπευθεί. Μου κάνει εντύπωση και για τον αδερφό ναι. του τα ίδια έλεγε. Για τον uh, ε, τα ίδια έλεγε. Γενικά βρίσκεται αντιπάλου ο Γιώργο Τσίπρα. Έπρεπε να ψάξει λίγο τον εαυτό του για και τι σύντε του, τι προσωπικέ και τι πολιτικέ του επιλογέ. Ακούστε με, θα σου πω μόνο μία για, Μια καινούρια κατάσταση. Πριν από τέσσερι-πέντε μέρε κάναμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα ερώτημα που ετέθη είναι: Θα μείνουμε εδώ εμεί που είμαστε βουλευτέ. Η ναι. συντριπτική ναι. πλειοψηφία είπαν και οι αρχηγοί υποψήφοι είπαν ότι θα μείνουμε εδώ. Αυτό για μένα είναι παρήγορο. Δηλαδή θα βληθούν μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία τη εκλογή, Εάν... θα βληθούν αυτέ οι αντιθέσει και μακάρι μια να γίνει έτσι. Αν εργασία και ο κύριο Κασελάκη πάντα τα πράγματα έτσι όπω πάνε, πράγματα, έτσι πάνε διαδικαστικά και εκλεγεί ξανά πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούν οι υπόλοιποι που μέχρι τώρα αντιτίθεται μαζί του να συνεπάρξουν. Είναι και θέμα. Υπάρχει μεγάλος πολιτι... πολιτιστική και... Εδώ συζητάμε να καθίσουμε Εντάξει. το Ισραήλ με του. Ε... Πιο εύκολο και τη να κουβεντιάσουν <συνά> και να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Τα πάντα γίνονται στην πολιτική. Έχετε δίκιο σε αυτό που είναι. Είναι. Τα πάντα κοινώνται. Αλλά εσύ. τώρα. <laughs> <λέτε> τώρα. <laughs> πέφτουνε <κατέρος>. <laughs> οι ρουκέτε πέφτουν κατέρω. Εδώ χωρί η λαντρόγερ και βέβαια του βλέπει. Μισό λεπτό. Μισό... <laughs> όχι, όχι, θέλω ξανά. να το προχωρήσω λίγο. Ναι. Εσεί λέτε ότι αν βγει ο Κασελάκη που δείχνει τα γκάλα από ότι αν κάτι μάλλον βγαίνει, εσεί λέτε ότι θα φύγουν μόνοι του. Και πε ότι δεν φεύγουν, ο Κασελάκη θα του κρατήσει δεν νομίζω. Αν, αν μείνουν και αποδέχονται τι αποφάσει των okay. οργάνων και του ιδίου, yeah. αντιλαμβάνομαι ότι θα yeah. Δηλαδή, δηλαδή. Αν φύγουν από εκεί, από το Μαντρίπου, yeah. λένε, θα εξαφανιστούν πολιτικά. Yeah. Και απόδειξη είναι η 11. 2,4 πήραν στι ευρωεκλογέ. Αυτά πήραν να τα λάβουν λοιπόν, υπόψη. Θα διώξει και ο κ. Κασελάκη. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Αλλά Αυτό θα, δεν χάσει το μετά... ξέρω. θα χάσει μετά. Θα χάσει τα κρούμενα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια να, χάσει την ιδιότητα. εσείς με τα πράσινα αύριο έχετε ε, αν είναι λίπες, οι κάλπε για κάποιου που μπορεί να μην εκλεγούν. Εμεί αύριο έχουμε εκλογέ. Μια εσωτερική πολιτική. Κάθε διακασία. δύο χρόνια ε, κάνουμε εκλογέ τώρα εκεί. Ε, το, το προβλεπόμενο από το συνέδριο είναι κάθε τέσσερα χρόνια. Λόγω όμω εκλογικών αποτελεσμάτων το 2023, από κοινού αποφασίσαμε, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις εκ μέρους του νυν Προέδρου του Πασόκ να μην προβούμε σε αναθεώρηση πολιτικών θέσεων, πολιτικών συσχετισμών, προχωρήσαμε συλλογικά σε αυτές τις εκλογές. Και επιβεβαιώνεται η πολιτική μας αυτή η απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη και το πολιτικό κλίμα, το οποίο υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάνω απ' όλα, από τις ενστάσεις, από την κινητικότητα, από τη στεναχώρια ε, της ίδιας της κοινωνίας, όπου πραγματικά θα κινητοποιήσει νέες πολιτικές δυνάμεις, θα κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα κόμματα για να κάνουν διεκδικήσει διεκδικήσεις για το καλύτερο μέλλον τους. Κυρία Μπατζελί, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Για να καταλαβαίνουμε τώρα, εσείς τόσα χρόνια εκεί μέσα, ξέρετε, σαν την τσέψα, το ξέρετε το πάσο. Εάν δούμε στην πρώτη Κυριακή, τι ποσοστό πρέπει να δούμε σε κάποιον για να πούμε παιδιά βγαίνει και στη δεύτερη. Ε, Όχι και να είναι, δεν ξέρω. Από την εμπειρία μας, ναι, ναι. όπως λέτε, πρέπει ο πρώτος ή η πρώτη να είναι... Γύρω στο 35%. Να έχουν στο σύνολο τη πρώτη, πρώτη Κυριακή. Όχι, πρώτη να έχει συγκεντρώσει στον πρώτο γύρο το, το 35%. Το 35% των ψηφοφόρων, των σταυρών. Αυτών που θα, θα προσέλθουν. Και ναι. εδώ θέλω να πω το εξή. Θα προσέλθουν, ναι. δεν βλέπουμε πάρα πολλά δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσει, ναι. οι οποίες γίνονται πρόσφατα. Σέβομαι το τελικό του αποτέλεσμα. Mm. Διατηρώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για το δείγμα. Γιατί Διότι δεν γνωρίζουμε τη σύνθεση του κόσμου. Αλλά και το πλήθος του κόσμου το οποίο ε, θα προσέλθει. Ε, Συνεπώ έχει... η σειρά η οποία δίνεται και τα ποσοστά τα οποία Μάλιστα. δίνονται δεν είναι να Πιστεύετε δηλαδή κυρία Παπαδάκη ότι άλλο, άλλο αποτέλεσμα θα έχει αν πάει ένα συγκεκριμένο αριθμός ψηφοφόρων να ψηφίσει μικρό σχετικά ή κάπου στι 300.270 ήταν τι τελευταίε εκλογέ. Και αν ξεπεράσει το νούμερο αυτό, θα είναι άλλο το αποτέλεσμα. Ε, εκτιμώ ότι και οι 270.000 που είχαν έρθει όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν... Ε, το, ναι, το 21 με τον κύριο Παπανδρού ήταν ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο με τη φόφη γεννηματά. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνεχώς ο εμπλουτίζεται, είδε. ακριβώς, εμπλουτίζεται συνεχώς η, εκλογική αναμέτρηση για τον πρόεδρο με καινούριο κομμάτι της να κοινωνίας. Να πούμε ότι δεν έχει έτσι... να πείτε ότι θα πάει ψηφίσει τη δεύτερη φορά μόνο. Για να ψηφίσει τη δεύτερη φορά πρέπει να έχει ψηφίσει την πρώτη. Την πρώτη. Να το έχει υπόψη. Ε, ε λαμβάνοντα ε, λοιπόν. Και μπορεί να και το αυξι... το θέλει, έτσι. Ο, 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 όχι ο, μόνο αυ... αυ... Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη και το ποσοστό του 12 περίπου το 100 που πήραμε στι εθνικέ εκλογέ με μία απλή μέθοδο των τρίων, βγαίνει ότι θα είμαστε πάνω από 350.000. Η κινηματικότητα, ο προσανατολισμό, η κρίση yeah, τη κοινωνία. Θα... Έτσι, αλλά δεν μπολώσατε και λίγο τα πράγματα Πολλώ, έτσι πολλώσα. μεταξύ σας. Ε, 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 όπως Όπω ε, άλλε φορέ. όχι, ε, δεν θυμάστε ε, ε καφέ, ε, ε, Κάναμε, αντιπαράθεση πολιτική στο γενικότερο πλαίσιο. Αλήθεια είναι και άλλα κόμματα προ Η οποία δεν μπορεί να είναι αποκρουστική στην επόμενη μέρα του Πασόκ. Είναι, έχουμε διαμορφώσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε σημαντικά ζητήματα και πολιτικές συμπεριφοράς οι οποίες όμως δεν θα είναι διαχωριστικές την είναι επόμενη είναι η μέρα. Προς το Siri. δηλαδή, δηλαδή παραδείγματος χάρη, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Συρία κτλ. Γιατί αγωνίζονται, για να έχει ο καθένας το χώρο τους, την εδαφική, την εδαφική προσέγγιση. Εμείς στο Πασόκο κάθε υποψήφιος δεν θέλει να έχει το κομμάτι του, θέλει να είμαστε το συνολικό το Πασόκ. Το όλον Πασόκ. Εντάξει. Δεν μου λέτε θα μείνουν οι άλλοι αν θα βγει κάποιο άλλο. Σα απάντησα προηγουμένω. Όχι απλώ θα μείνουν. Ε, όλοι οι υποψήφοι ε, και τυπικά και ουσιαστικά είπαν ότι την επόμενη μέρα θα επικοινωνήσουν για την από δράση. Διότι η εντολή που μα δίνει ο κόσμο. Yeah. Ακόμα και το πολιτικό σύστημα που λέει παιδιά, κάντε κάτι για την επόμενη μέρα. Νομίζω μα δίνει ελπίδα. Έχουμε και στου τρει σα καλά καλά αποτελέσματα, καλά ξεμπερδέματα. <Κι> <Κι> ξεμπερδέματα στη Νέα Δημοκρατία και καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Στου και στο... κάνω <Κι> στο... <Κι> ξεμπερδέματα <Κι> και αποτελέσματα <Κι> σε εσά. Είναι Νομίζω ότι από πλευρά ιεραρχία και χρονική. Πάρτε και κράνη όμω. Δεύτερη και καλό κουράγιο στην Νέα Δημοκρατία. Α, πρώτη, δεύτερη και καλό κουράγιο. Ναι, καλό κουράγιο. Δεν τώρα αρχίζει. Η κυβέρνηση πάντα χρειάζεται. Έχει κουράγιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.